κατούλα, με τη ρασμιτούλα, γατούλα μου μικρή, τσα 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 τσα. Σ' έχουνε μιστάξει και είσαι από μετάξει, η γούνα σου μικρή. Ματινά, κόψα νιαουρίσματα, εγώ αυτό δεν το κρατάω. Έλα μωρέ, που είναι κούκλα. Μωρέ, κούκλα είναι, αλλά δεν με πείθεις, τελείωσε. Έλα βρε Ελένη, έχει πάθει ο πατέρας μου αυτή την ελαφριά άνοια και δεν τον εμπιστεύομαι με τίποτα πια. Προχθές γύρισα στο σπίτι και βρήκα τη γάτα στο φούρνο. Καλά και αυτό το λες ελαφριά άνοια, αυτό είναι το πλήρες γκαγκάδιασμα. Και δεν μου λες πώς τη βρήκες στο φούρνο με πατάτες. Όχι, με χιλοπίτες. Αλλά ευτυχώς λόγω της ανοίξης και ξεχάσει να ανάψει το φούρνο. Αν την αφήσει εδώ, κατά κουζίνος δεν θα ξεχάσει. Στο γκριλ θα την κάνει. Έλα βρε Ελένη, είναι πάρα πολύ ήσυχη. Όλο κοιμάται. Άμα δεν μπορώ να αφήσω κάπου την γάτα, θα χάσω την τρίμερη εκδρομή. Και γιατί δεν πας ένα ξενοδοχείο ζώων. Τι λες καλέ, αυτά στοιχίζουν κούκο σαϊδόνι. Και ύστερα δεν είναι σίγουρα άμα θα περάσει καλά το ζώο, ενώ εσύ δεν αγαπά τα ζώα. Αν τα αγαπάω, μωρέ, τα αγαπάω, τα λατρεύω. Αυτό δεν τα γουστάρει. Είσαι σίγουρη. Είσαι καλά, παιδάκι μου. Αυτό δεν γουστάρει του ανθρώπου, δεν γουστάρει τα ζωντανά. Έλα, μωρέ, Ελένη, θα σου κάνω σουτζουκάκια που σ' αρέσουν. Σουτζουκάκια, εδώ μου λες, θα βάλεις έτσι και μπόλικη σάλτσα. Και γαλουμπίτσες. Αψά! Κίτσες. Πάθατε γκρίπ, κύριε καθηγητά. Αψά! Όχι. Τότε τι έχεις πάθει. Αυτό το φτάνισμα, το παθαίνω, είναι αλλεργικό. Ποιος έφερε εδώ την γάτα! Εγώ, δικιά μου είναι. Κάνε να φυλάξει τον κύριο καθηγητή. Αψά! Πάρτε το από εδώ. Σας λέω, είμαι αλλεργικός. Δεν έχω τρομερό πρόβλημα. Ένα ποτήκι! Ποτήκι! Παναγία μου, ποτήκι! Νάτος ο άντρας, ο σωστός ο ατρόμητος. Όχι, δεν τα φοβάμαι. Τα συγχαίρομαι. Μα έχουμε εδώ ποτήκια. Μόνο ένα! Ολόκληρη η οικογένεια του Μίκη Μάους έχει κατασκηνώσει εδώ μέσα. Ρε Ματινά, κάνε μας μια χάρη. Άσε μας τη γάτα σου τρεις μέρες να φάει τα ποντίκια. Και τρεις μέρες εγώ θα φταρνίζομαι συνέχεια, άψο! Διάλεξε ρε Κωνσταντίνε, ή θα φταρνίζεσαι τρεις μέρες ή θα είσαι πάνω στην καρέκλα τρεις μέρες αυτή τη στάση που έτσι όπως σε βλέπω δεν είσαι κι άσχημος. Ελένη! Ρε δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει η γάτα. Θα την αμολάμε όταν λείπει στο πανεπιστήμιο και όταν θα γυρίσει θα την κρύβω εγώ στο δωμάτιό μου. Ματινά, θέλω και σε φταλιές. Και πώς τη λένε? Μουτσούρα. Μωρέ, κούκλα η Μουτσούρα. Σε παρακαλώ, βρε Λενίτσα, κράτησε την για λίγες μέρες. Καλά, έχει τρελαθεί η Ματίνα. Επειδή είπαμε να κρατήσω 2-3 μέρες δηλαδή τη γάτα της, είναι δυνατόν να έχει βγάλει τελάλη στη γειτονιά ότι εγώ το έχω κάνει εδώ μέσα ξενοδοχείο ζώων? Γιατί θα σου κακόπευτε, βρε Λενίτσα. Εγώ για όσες μέρες λείπω στη Θεσσαλονίκη, ούτε μια εβδομάδα δηλαδή. Σου δίνω ένα 70. Πόσα μου δίνει? 70, ε. Να σου πω αυτά, μην μου τα λες έτσι απότομα γιατί. Μου κάθεται το σάλιο στο λαιμό. Καλά, και πιο πολλά θα σου έδινα. Γιατί από το ξενοδοχείο είναι πολύ καλό το σπιτικό περιβάλλον για το παιδί. Ποιο παιδί, θα φέρεις και παιδί? Τη Μουτζούρα. Α, αυτό το παιδί. Μωρέ, η Μουτζούρα μια χαρά παιδί είναι. Με τον άλλο, το Μουτζούρι, τι να κάνω να τον ψήσω. Γιατί του είπα για τη γάτα ότι την έχουμε φέρει εδώ πέρα να τρώει τα ποντίκια. Τώρα τι να του πω για το σκύλο. Ότι άμα φάει γάτα τα ποντίκια θα μολύσουμε το σκύλο να φάει τη γάτα. Καλά, ποια θα φάει. Σου δίνω 100 χιλιάρικα. 100, ε. Ώστε 100. Βρήκε το ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό είναι μείον μου. Και αυτό είναι μείον μου. Λοιπόν, θα κρατήσω τη Μουτζούρα και να δω τι θα κάνω με τη Μουρμούρα. Όταν θα πας γατούλα στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία Μουτζούρα. Η Μουτζούρα, αου, αου, η γατούλα νιάου νιάου, ο Κωνσταντίνο. Ελένη! Να σε ξυπνά κάθε πρωί. Γκασόνε, είσαι εδώ στο δωματίο σου. Μια στιγμή, Κωνσταντίνε. Μια στιγμή, γιατί με νεγκλιζέ. Τώρα. Δεσποινής Βλαχάκη, επιτρέπετε. Ναι. Ελένη, άκουσα ένα γάβισμα. Η γάτα γάβισε. Η Ματίνα την έχει μάθει ξένες γλώσσες. Τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε, Δεσποινής Βλαχάκη? Αψού! Όχι καλέ, πλάκα έκανα. Γάβγιζα, εγώ γάβγιζα. Για να τη φοβερίσω τη γάτα και να φάει το φαΐ της. Έκανα γαβ, 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 γατούλα, γαβ, γατούλα, φάε την κροκέτα. Δεσποινής Βλαχάκη, η συμπεριφορά σας καθιστά. Δεσποινής Βλαχάκη. Αψού! Η γάτα πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Αψού! Ναι, αλλά αν φύγει η γάτα, αψού, Κωνσταντίνε, τι θα γίνει με τα ποντίκια? Μερίμνησα γι' αυτό. Αψού! Αγόρασα ποντικό φάρμακο. Αψού! Ο καλός ο νεανίας γνωρίζει και έτερων παράδρομων. Τι είναι αυτό? Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Αγόρασα αρσενικό, θα εξολοθρεύσουμε όλα τα ποντίκια, οπότε η γάτα περιτεύει και πρέπει να φύγει ως ο νουπο. Αψού! Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, δεν...
μου λες, στα σκυλάκια δεν έχεις αλλεργία, έχεις? Όχι, στα σκυλάκια δεν έχω. Ωραία. Τότε δηλαδή ένα μικρό αγαπησιάρικο σκυλάκι θα το συμπαθούσες μάλλον. Ούτε μάλλον, ούτε ήτον. Θα το αντιπαθούσα σφόδρα, διότι οι κίνες είναι φορείς μικροβίων. Αφού αυτό καλά έχει κάνει όλα τα εμβόλια. Ποιο αυτό? Αψού! Αυτό που ήρθε το πρωί έξω από την πόρτα, χτύπησε το κουδούνι και ζήτησε ένα κοκαλάκι. Μα τι ακούω, Δεσπίνης Βλαχάκη? Χτυπάνε σκυλιά τα κουδούνια μας και τους δίνετε κοκαλάκια? Εγώ δεν θέλω να περνάνε εκείνες ούτε έξω από την οικία μου. Αψού! Συγχύστηκα κιόλας, η αλλεργία μου κιόλας, χάλια είμαι. Δεσπίνης Βλαχάκη, ούτε σκύλος να ξαναχτυπήσει το κουδούνι μας και η γάτα να φύγει αμέσως από εδώ πέρα. Αψού! Γάτα, φύγε, 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 γάτα! Τα πράγματα είναι σκούρα, σκούρα, έως μουτζούρα. Πού πας, μωρή λύσαξες κι εσύ? Εγώ για σένα, Ελελίτσα μου, να κάνω ό,τι θέλεις. Να σου κατεβάσω και το φεγγάρι που λέει ο λόγος. Αλλά είναι πιο εύκολο να κατεβάσω το φεγγάρι παρά να πείσω τον κατακουζίνο να μείνει στο σπίτι μου. Έλα, μωρή Μανθούλη, τώρα που δεν μπορείς εσύ να τον πείσεις. Εσύ, με τόσες γκόμενες που παραμυθιάζεις, έχεις μάθει δικαιολογίες. Θα βρεις ένα ψεματάκι. Άμα πεις εσύ το ναι, όλες αυτές οι γκόμενες έχουν γίνει παρελθόν. Μα πώς να σου το πω, τον ευρύ Μανθούλη? Μπορώ να σου το πω, αφού δεν μπορείς να μου κάνεις ούτε μια μικρή χάρη? Μια μικρή χάρη, όχι και μια μικρή χάρη. Που για να φιλοξενήσεις εσύ τα ζώα πρέπει εγώ να φιλοξενήσω το θηρίο το ανήμερο. Τι να κάνω, ρε Μάνθο, τώρα βρήκα μια ευκαιρία να βγάλω κανένα φράγκο. Δηλαδή τι, να καταδεχτώ να σου δανειστώ? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Στο κάτω-κάτω δεν είμαι εγκομμένας να σου παίρνω τα λεφτά. Που θα πάει όμως, θα γίνεις, δεν θα γίνεις, γιατί μιλάμε τόση ώρα? Μα γι' αυτό μιλάμε, βρε Μανθούλη. Δεν μου λες, είσαι το ίνδαλμα του σεξ. Θα κρατήσει σπίτι του στον επίκουρο. Μα αφού έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τα ζώα, θα έχει πρόβλημα και με το δικό μου. Γιατί εσύ έχει κατοικίδιο. Τι, σκύλο, γάτα. Σιωπή. Όχι. Μου κάνανε δώρο μάινα. Τι μάινα, Στέλιο, μάινα? Όχι, παιδί μου. Μάινα, πουλί. Ωραία, το πουλί μπαίνει μέσα στο κλουβί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσου κάνω μάνα μου. Εσου κάνω μάνα μου. Οχ, επαναλαμβάνει ότι ακούει. Τι θα ακούει μέσα στο σπίτι σου, ρε Μάνθο, τι θα ακούει? Μάθε το εκεί κανένα τύπερ μάχο στρατηγό να τα κοιμιάσει με τον επίκουρο. Και μη είσαι ενέγγιση μα τη πειρασμών, αλλά ρίσαι η μάσα από του πονηρού. Αμήν. Παρακαλώ. Τι είναι, Μάρθο, κοιμόμουνα. 9 από τις 10. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Κοιμάμαι 10 με 12 για να αντέξω μετά το αχαλήνιο το κλάμπινγκ. Τι θες, βρε, εννοείται. Δουλεύω πνευματικός και κουράζομαι. Τι πράγμα? Μάρθο. Μάρθο, τι έχεις? Μάρθο, γιατί κλαις, παιδί μου? Μάρθο, τι έγινε? Μάρθο, έρχομαι αμέσως. Να πάρω και τις πιζάμες μου. Επειδή ξέρω ότι συχαίνεσαι να φοράς τις πιζάμες αλωνών, ακόμα και τις δικές μου. Και γιατί να φορέσω τις πιζάμες σου, Μάνθο? Αφού θα κοιμάσαι εδώ. Τι θα κάνω? Αγαπημένε μου φίλε, πρέπει να μου παρασταθείς. Αν σε κυνηγάει πάλι κάποιος αφαντημένος σύζυγος για να σε σφάξει, καλά θα σου κάνει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Περνάω υπαρξιακή κρίση. Μία ύπαρξη σαν και σένα, Μάνθο, μόνο κρίση αλοησίας μπορεί να περνά. Όχι, σου λέω, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Στην αρχή ξεκίνησε εμένα ποιος είμαι, πού πάω, γιατί υπάρχω, σε τι χρησιμεύω σε αυτή τη ζωή. Είσαι κανένας. Πας στα κουτουρού, γιατί υπάρχεις, έλα ναι, και δεν χρησιμεύεις σε τίποτα απολύτως αυτή τη ζωή. Ορίστε, απάντησα σε όλα τα υπαρξιακά σου ερωτήματα. Καληνύχτα. Όχι, σου λέω, βρε Κωνσταντίνα, αφού τα ερωτήματα φούντωσαν, μετά φούντωσαν και φοβίες. Ποιες φοβίες, Χριστιανέ μου, άσε με να πάω να κοιμηθώ. Φοβάμαι το σκοτάδι, Κωνσταντίνε, φοβάμαι να είμαι μόνος μου. Τι μόνος σου, βρε Σαχρο Καζανόβα, με όλες αυτές τις γυναίκες γύρω σου, πότε είσαι εσύ μόνος σου? Μιλάω για την εσωτερική μοναξιά, Κωνσταντίνε. Στην ψυχή μου μέσα βασιλεύει μία έρημος. Μια σαχάρα. Προσπάθησε να μπεις και εσύ σε αυτή την ερημιά της ψυχής μου. Και τι να κάνω στην ερημιά, το Βεδουίνο? Μάνθο, πρέπει να σηκωθώ πρωί-πρωί. Αυτές τις μέρες γράφω εντατικά το σπουδαίο μου σύγγραμμα. Και για το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο θα χέσεις ένα φίλο που έχει την ανάγκη σου. Μα τι λες τώρα, Μάνθο? Μα αυτές τις μέρες θα δει το σύγγραμμά μου ο φουντουκιώτης, ο εκδότης μου. Και θα αποφασίσει αν θα το εκδώσει τελικά. Και στο κάτω-κάτω, εσύ δεν έχεις τίποτα. Σε παρατηρώ τόση ώρα. Το μάτι σου εκπέμπει πάντα το ίδιο κενό. Πήγα και σε ψυχίατρο και μου είπε ότι οπωσδήποτε πρέπει να κοιμάται κάποιος φίλος μαζί μου. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάνω καμιά τρέλα. Τρέλα θα κάνει όποιος έρθει να μείνει μαζί σου. Κωνσταντίνε, ο Φουντουκιώτης είναι κολλητός φίλος του πατέρα μου. Αν του πει να μην εκδώσει το σύγγραμμά σου, ξέχασέ το. Μάρθο, με εκβιάζεις. Μάρθο, με εκβιάζεις. Μάρθο, με εκβιάζεις. Α, δε σούπα. Θα μένουμε τρεις.
Έφτασε. Τι είναι, ρε, λένε τα ποτά τα σερβίρουμε με σκύλο. Ε, τι να κάνουμε, είπαμε να πρωτοτυπήσουμε. Άλλοι σερβίρουν το ουίσκι με πιστή και εμείς το σερβίρουμε με κανείς. Και άμα πέσει με ματρίγα στο ουίσκι. Να σου πω, μήπως έχεις καμία συγγένεια με τον κατακουζινό. Ορίστε. Άστο, τίποτα. Ε, Ελένη. Το παράκανε, ρε, οι φίλοι μας, να κουβαλήσει το σκύλο στο μπαρ. Αν έρθει το αφεντικό, θα μας σκύλο βρίσει. Να σου πω, αυτό που εδώ μέσα κανένας δεν είναι φιλόζωος, πολύ μου τη δίνει. Εγώ δεν είμαι φιλόζωος. Δεν έχω εγώ στο σπίτι τη γυάλα με τα ψάρια. Ε, ωραία, φέρ τη γυάλα με τα ψάρια στο μπαρ, θα σου πω εγώ τίποτα. Εγώ, Ελένη, μου σε παραδέχομαι που είσαι φιλόζωη. Άλλο όμως μου τη πάει. Που έχεις βάλει το Βυζαντινό τέτοιο στο σπίτι του Μάνθου και δεν μπορώ να πενοβγαίνω άνετα. Ε, τι να κάνω, παιδιά, διαλέξτε. Ή θα πάει ο Κωνσταντίνος στο Μάνθο και θα φέρνω κάθε βράδυ το σκύλο εδώ πέρα. Εγώ τα 100.000 πάντως δεν τα χάνω, διαλέξτε. Εγώ διαλέγω Γιάννη Μαυρέα. Ποιον? Ο σκηνοθέτης των μεγαλύτερων underground επιτυχιών. Μπήκε αυτή τη στιγμή στο μπαρ. Θα τρελαθώ. Α, και είναι και νόστιμος. Ελένη, πάω να πάρω παραγγελία. Σ' αγάπη μου, πάω να πάρω εγώ. Ελένη, εγώ είμαι ηθοποιός. Ναι, αλλά εγώ είμαι αδέσμευτη. Α, εμωρή. Α, εμωρή, εσύ. Να σου πω, παραβγαίνουμε. Όποια θα φτάσει νωρίτερα. Σπάτη σκύλο! Χριστέ μου, ρε δίλη, θα γίνουμε πάλι. Κύριε Μαυρέα, διαλέξτε. Ποια θέλετε να σας σερβίρει. Εγώ είμαι η Πέγκη Καρά, ηθοποιός, αν έχετε ακουστά. Όχι. Κι εγώ είμαι η Ελένη Βλαχάκη, αδέσμευτη. Και δεν θα έχετε και ακουστά. Θα προτιμούσα να με σερβίρει το σκυλί. Μα τι κουκλί που είναι αυτό. Ξέρετε, εγώ λατρεύω τα σκυλιά. Άκουσες, Πέγκη. Ο κύριος διάλεξε μουτζούρα. Να φύγει η σαβούρα, να μείνει η μουτζούρα. Είναι αλήθεια, κύριε Μαυρέα, ότι ανεβάσετε τον πειρασμό του Ξενόπουλου. Ναι, αλλά σε μια πρωτοποριακή βερσιόν. Λατρεύω την πρωτοπορία στην τέχνη. Ελένη, πήγαινε για εκείνη την παραγγελία, εγώ θα πιω ουίσκι. Γιατί εγώ δεν λατρεύω την πρωτοπορία στην τέχνη. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο τη λατρεύω. Πέγγι τελικά, εγώ θα το πιω αυτό το ουίσκι. Νικόλα, ένα ουίσκι για μένα, ένα για την Ελένη. Και εσύ, Γιάννη μου, τι θα πάρεις. Θα τα πάρω. Ορίστε και το γαλατάκι σου για να κοιμηθείς και σούβαλα και μέλι, όπως μου είπες, για να είναι μαλακτικό. Ναι, αλλά πόσο έβαλες. Μια κουταλιά, δεν μου είπες. Ναι, αλλά εγώ σου έχω μια κουταλιά κοφτή. Εσύ έβαλες μια κουταλιά γεμάτη. Κοφτή κουταλιά μέλι, πώς γίνεται, ρε Κωνσταντίνε. Πολύ ιδιότροπος είσαι, αδελφάκι μου. Εσύ επέμενες να έρθω να μείνω μαζί σου. Και αυτό το γάλα δεν είναι φρέσκο. Είναι μπακράς διαρκείας. Πάρ το πίσω και φτιάξω με ένα φρέσκο. Δεν έχω κατσίκα για να την αρμέξω. Τέλος πάντων, σου φτιάξω ένα χαμομήλι. Να το αφήσεις 5 λεπτά γιατί το πίνω δυνατό το αφέψιμα. Μάλιστα. Αχ, ρε Ελένη. Πώς με είπες. Ε, επειδή μένετε μαζί, σας μπερδεύω, κατάλαβες. Αχ, Βρελίνη! Και τώρα αυτό θα επαναλαμβάνει το όνομα που απεχθάνομαι, τα μάλα! Τα μάλα! Τα μάλα! Πάψε ανόητο πτηνό. Κάνει και το κουδούνι τώρα. Άνοιξε, ρε Κωνσταντίνε, φτιάχνω το γαμομήλι! Α, το κουδούνι της πόρτας είναι... Μα ποιος να είναι τέτοια ώρα. Σοβαρός άνθρωπος αποκλείεται να είναι. Καλά το είπα. Ηλαρός άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Όχι, καλησπέρα, Δεσποινής. Ο κόσμος δεν λέει καλησπέρα τέτοια ώρα, λέει καληνύχτα και πάει για ύπνο. Μα και εγώ για ύπνο ήρθα. Είχαμε πριν μια οικογενειακή υποχρέωση, ξέμπλεξα και ήρθα να κοιμηθώ με το Μανθούλη. Αφού εγώ θα κοιμηθώ με το Μανθούλη. Τι θα κοιμηθούμε κι τρεις. Εγώ δεν το δέχομαι. Ναι, γιατί εγώ πετάω τη σκούφια μου. Ω, φιώνα μοναδική μου αγάπη ήρθες. Έλα εδώ, Μανθού. Εφόσον περίμενες παρέα, γιατί με έφερες εδώ? Αφού φοβάμαι να είμαι μόνος μου. Πώς θα είσαι μόνος, Οφθαμίν και Δεσποινίδα εδώ, από ό,τι ακούω? Οι Δεσποινείς είναι γυναίκες. Με τις γυναίκες δεν έχω ασφάλεια. Οι Δεσποινείς είναι γυναίκες, με τις γυναίκες δεν έχεις ασφάλεια. Ε, τότε να φύγει η Δεσποινής που είναι γυναίκες. Όχι, δεν είναι σωστό τώρα που ήρθε. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου. Τι φοβίζει, λέει αυτός Μάνθο. Τίποτα, θα σου εξηγήσω μετά. Δεν είναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εσύ θα ξαπλώσεις εδώ στο καναπέ και εμείς θα ξαπλώσουμε μέσα στο δωμάτιο. Έτσι, Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Πάψε τον Ζουάν. Δον Ζουάν, το λες το πτηνό. Ε, δικό μου πτηνό δεν είναι. Πώς θα το έλεγα. Καλόγερο Σαμουήλ. Μουντζούρα σε λένε, μωρέ. Πρέπει να σε γνωρίζω στον Τσέχοφ. Αχ, ναι. Να το διαβάσετε τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ. Ένα τόσο σπουδαίο έργο συγκινεί ακόμα και σκύλους. Στη Μόσχα, αδελφές μου. Στη Μόσχα. Στην μπάλα, αδελφή μου. Στην μπάλα. Άσε μας, Χριστιανή μου. Γλώσσα δεν έχεις βάλει μέσα σου. Άσε μας να σταυρώσουμε κι εμείς καμιά κουβέντα με το Γιάννη μας. Όταν λέω να γνωρίσω στη Μουντζούρα τον Τσέχοφ, εννοώ το σκύλο μου. Έλα, έχεις κι εσύ σκυλάκι. Αχ, πότε θα τα φέρεις στο σπίτι μου να κάνουν παρέα με τα άλλα που φιλοξενώ. Ε, τι όχι, κάποια μέρα. Ε, τι κάποια μέρα, μην τα αφήνουμε τώρα έτσι blue artistic, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Τι θα έλεγες για αύριο? Κάτσε, Βρελένη, ο άνθρωπος πνίγεται με την οντισιόν που κάνει για τον πειρασμό. Εδώ σου λέει δεν έχει βρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Καλλιόπη. Ή μήπως την βρήκες απόψε? Τώρα που το σκέφτομαι, μόλις είδα την Ελένη, σκέφτηκα ότι κάπως έτσι θα πρέπει να είναι ο πειρασμός. Καλέ, ποια Ελένη? Η Ελένη είναι γκαρσόνα. Γιατί εσύ, μωρή, τι είσαι? Δεν λέω ότι θα παίξει η Ελένη το ρόλο.
Ρε, θα έχει ενδιαφέρον μια τσαμπουκαλού με αυθόρμητη συμπεριφορά και έντονο ερωτισμό. Καλέ, καλέ, γιατί δεν περιμένουμε μέχρι αύριο να συναντηθούν τα ζωάκια μας. Λοιπόν, απόψε, μόλις τελειώσω από τη δουλειά, θα πάρω τη μουτζούρα και θα έρθω σπίτι σου να γνωρίσουμε τον Τζέχο. Καλή ιδέα. Αλλά δεν μπορώ. Αύριο πρέπει να ξυπνήσω σε 7 το πρωί. Παρακολουθώ ένα σεμινάριο ενός Ιάπωνα ηθοποιού πάνω στο θέατρο. Νο. Το θέμα δεν είναι το νο, το θέμα είναι το yes. Και εγώ λέω yes. Εσύ, μα σου είπε νο, βρε Ελένη. Άσε μας να μιλήσουμε για τα καλλιτεχνικά μας. Γιάννη, πάντως δεν την έχεις δει καλά την Καλλιόπη, άμα μου λες Ελένη. Η Καλλιόπη πρέπει να είναι ψηλή. Θα σε ξεμονώσω, Παλίο, και τίποτα άλλο μας περάσει ένα τόπο για ρόμπε. Η αλήθεια είναι ότι ψηλή την αναφέρει το Ξενόπουλο στο έργο. Αν δεν την βάλω ψηλή, θα την βάλω πανύψηλη. Σαν σύμβολο πια. Ναι, έτσι. Μάλλον ξανθιά και πανύψηλη. Θα βάλω μια ξανθιά περούκα και θα ανέβω σε κοθόρνους, Γιάννη μου. Δεν παρανέβες και σε σκαμνάκι, Πέγγι μου. Άσε μας τώρα εδώ να μιλήσουμε με τον Γιάννη για εκείνο τον έντονο ερωτισμό που έλεγες πριν να μην ξεχνιόμαστε, Γιάννη μου. Τι να μην ξεχνιόμαστε που ξεχαστήκαμε, κορίτσια. Όλοι οι πελάτες φύγανε και εσείς στο χαβά σας. Λοιπόν, πάρτε από ένα δίσκο να μαζέψετε ποτήρια. Κάπως έτσι φαντάζομαι τον Νίκο στον πειρασμό. Αποφασιστικό. Τόσο αποφασιστικό που επειδή δουλεύω μόνος μου τόσες ώρες, δεν θα μείνω στο σημάζεμα του μαγαζιού. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα, πάρτε ένα βετέξ να βοηθήσετε τα κορίτσια στο σημάζεμα. Σκάσε και εσύ, βρωμοπούλη. Σταματήσανε. Επιτέλους θα κοιμηθούμε λίγο. Σκάσε! Σκάσε! Αχ, Χριστέ μου. Σε λατρεύω. Κι εγώ σε λατρεύω, Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Μου λες, Μάρθο, γιατί με έφερες εδώ, για να με βασανίσεις δια της αϊπνίας. Τι, κάναμε φασαρία. Και εσείς και αυτό το σεξοπούλι η Μάινα αγκομαχάγατε συνέχεια. Και μόλις πήγα να αποκοιμηθώ, ανάψατε τα φώτα με τα περισσής άνεσης. Πεινάσαμε, κύριε καθηγητά. Εσείς με τον έρωτα δεν πεινάτε. Τι του λες, δε Φιώνα, κι εσύ. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά τώρα θα σας αποζημιώσω, γιατί είμαι καταπληκτική μαγείρισα. Λοιπόν, θα φτιάξω μια μακαρονάδα με 4 τυριά, μπέικον και κρέμα γάλακτος να γλύπετε τα δάχτυλά σας. Δηλαδή, αν δεν πεθάνω από αποτροπιασμό για τις ανηθικότητες που λαμβάνουν χώρα εδώ μέσα, αν δεν πεθάνω από αϊπνία, θα πεθάνω οπωσδήποτε από χοληστερίνη. Χοληστερίνη! Χοληστερίνη! Να βάλει πρωινιάτικο 2 η ώρα το μεσημέρι. Έλα μωρή μου τώρα, φάτονε. Φάτονε. Μα, τι έγινε ρε Νικόλα, στον ύπνο σου με έβλεπες. Μέχρι τις 5 δεν ήμασταν μαζί που καθαρίζαμε το μαγαζί. Και ακόμα την υποχρέωση δεν την έβγαλες, Ελένη. Μόνο τις κοπάνες που κάνεις και δεν τις λέω στο αφεντικό. Τι θέλεις τώρα, να έρθω και σπίτι σου πλύνω τα σόβρακα. Όχι, αλλά αφού το έχεις κάνει εδώ πανσιόν ζών, θέλω να κρατήσεις τα κατοικίδια του κολλητού μου του Μανώλη. Ποια είναι ο Μανώλη, αυτού του αλκοολικού που έρχεται στον μπαρ και μας κατεβάζει τη μισή καβά. Αυτού νου. Αυτός ο αλκοολικός είναι και οικολόγος και θέλει να πάει μια εβδομάδα σε ένα συνέδριο για τη βιολογική καλλιέργεια. Οπότε θέλω να του κρατήσει τα πουλιά. Εντάξει, μωρά, άμα είναι πουλιά δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα βάλω εκεί στο κλουβί ψηλά, δεν θα τα φτάνει η γάτα. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα κάθονται ψηλά. Μανώλη, για φέρε τα πουλιά. Οπα. Γεια σου, Ελένη. Αυτά είναι τα πουλιά. Αυτά εγώ τα λέω κότες. Πουλιά δεν είναι κότες. Πάντε τυχεροί. Θα τρως κάθε μέρα φρέσκα αυγουλάκια. Καλά, έχετε τρελαθεί. Εγώ να βάλω στο σπίτι μου κότα. Αφού έχεις και κήπο, ρε Ελενάκη. Θα τις αμολύσεις τον κήπο, θα τους ρίξεις λίγο καλαμποκάκι. Άμα σου δώσω και ένα δωράκι και 30 χιλιάρικα, καλά είναι. Κοίτα, άμα μου δώσεις και 30 χιλιάρικα, εγώ την κότα τη βλέπω με άλλο μάτι. Δηλαδή, άμα μου δώσεις και 40, εγώ τη βλέπω και σε ένα ειδόνι. Ναι, κύριε Φουντουκιώτη, το σύγγραμμά μου έχει προχωρήσει αρκούντος ικανοποιητικός. Επί τη ευκαιρία χαιρετισμούς από τον πατέρα του Μάνθου Φουστάνου, ο οποίος ανυπομονεί να εκδώσετε το σύγγραμμά μου. Καλημέρα σας. Ορίστε και το γαλατάκι σου, το πέτυχα το μέλι, κοφτό. Α, όχι, διεφθαρμένε φίλε μου. Γελιέσαι αν νομίζεις ότι πρόκειται να ξανακουμπήσω τα χείλη μου σε σκεύος αυτού εδώ του σπιτιού. Από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιώ μόνο το δικό μου ποτήρι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Και μια χαρά σε βλέπω, Μάρθο. Πέρασαν οι φοβίες σου, Άντε να φεύγω κι εγώ σιγά-σιγά. Όχι, φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι. Φοβάμαι τη νύχτα. Φοβάμαι πριν έρθει η αυγή. Φοβάμαι πριν φύγει η νύχτα. Αγάπη μου, μη φύγεις κι εσύ. Τι λες, μωρέ, Μάρθο. Ήρθε. Ποιος ήρθε?
Δεν μ' αρέσει αυτό το ήρθε. Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό το ήρθε. Σου λείψα, αγόρι μου. Α, μου λείψες, Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Μουα. Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Κωνσταντίνε, γνωρίζεις τη μοναδική μου αγάπη? Ποια από όλες? Τη Λίλα. Έχω κι άλλες, άρε, Κωνσταντίνε, με τις πλάκες σου. Έχω κι άλλες. Όχι. Από πού και ως που έχεις εσύ κι άλλες? Τι είσαι, καλά σεξομανής είσαι? Δεσποινή Λίλα, θερμά συγχαρητήρια. Επιλέξατε τον άντρα το σωστό για οικογένεια. Πράγματι, ο μάνθος μου είναι πολύ της οικογένειας. Συνέχεια μου λέει πόσο πολύ αγαπάει τα μωρά. Ναι, αλλά ποια μωρά? Τα μωρά όπως τα εννοείτε εσείς ή όπως τα εννοεί ο ελαφρολαϊκός τροβαδούρος που λέει όλα τα μωρά στην πίστα? Τι πράγμα? Τίποτα, μωρέ. Κάτι σαν χλαμάρες του Κωνσταντίνου. Λέει και ποτέ τίποτα σοβαρό. Αλλά τώρα τι περιμένεις από άνθρωπο που ξύμερο βραδιάζεται στον πανταζή? Θα ανοίξω το στόμα μου και δεν σε ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Όχι, δεν θα ανοίξεις το στόμα σου γιατί εσύ έχεις να μελετήσεις. Μα δεν μπορώ να μελετήσω σε κοινόβιο, Μάρθο. Για άλλη μια φορά εδώ μέσα γίναμε πολύ. Παιδάκι μου, δεν θα σε ενοχλήσουμε. Εσύ θα κάτσεις εδώ πέρα με τα χαρτιά σου και εμείς θα πάμε δίπλα να μιλήσουμε ήσυχα ήσυχα. Εγώ πάντως, αν πεινάτε, μπορώ να σας μαγειρεύσω κάτι. Τη σπεσιαλιτέ μου. Σπαγκέτι με θαλασσινά, αλλά βόγγολε. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε ακόμη από τις άλλες που βόγγολε χθες το βράδυ. Κωνσταντίνε! Τι, Κωνσταντίνε, δεν είπα Φιώνα? Ποια είναι η Φιώνα? Η ταβέρνα, εδώ πιο κάτω. Το στέκι της Φιώνας. Ξέρεις, εργέντες εμείς. Χθες βράδυ παραγγείλαμε εδώ να φάμε και επειδή δεν είχε παιδί να στείλει, τα έφερε η ίδια κακομοίρα και βούγκαγε. Κατάλαβες? Πάμε εμείς τώρα μέσα. Πού τα βρίσκει? Πού τα βρίσκει? Πού τα βρίσκει? Πίσω, παρδάλο! Πίσω, μωρή! Πίσω και σέφαγα! Έξω! Εκεί, τρώγε! Τρώγε, μωρή λύθια, τρώγε! Έλα ρε Ματίνα, άσε με έξω ήμουνα. Ναι, τάιζα κατοικώτες. Μεγάλη ιστορία, πού να στα λέω. Εσύ μωρή πότε θα έρθεις? Μια χαρά είναι η γάτα σου μωρή, μια χαρά. Εσύ, τα πω. Άντε μπράβο, έλα απόψε ρε Ματίνα. Έλα να φάω κανένα φάει από αυτά που μου έχεις υποσχεθεί. Τι να τρώω μωρή, όλο fast food τρώω. Τώρα θα πάω έξω να φάω και κανένα χάμπουργκερ γιατί έχω ψοφήσει. Όχι, όχι, δεν τα παραγγέλνω εδώ. Είσαι καλά, να βγω έξω να δω λίγο άνθρωπο ρε. Είσαι καλά, έχω τρελαθεί με τόσα ζώα εδώ μέσα. Άντε, σ' αφήνω. Εντάξει, τα λέμε απόψε, γεια. Επί βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος ηνύχθησαν νέας τεχνολογίας βόθροι. Ο ξύξερος. Τι μου κάνεις, Μάθου μου? Τι μου κάνεις? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι σου κάνω? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι μου κάνεις? Τι μου κάνεις? Τι σου κάνω? Τι σου κάνω? Τόση ώρα κάνετε και κανείς σας δεν ξέρει τι κάνετε. Όλη η πολυκατοικία έμαθε τι κάνετε και εσείς ακόμα ρωτάτε? Η Μιώνη! Λαϊκιστή μουλάρια! Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, δεν θέλαμε να... Κωνσταντίνε! 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 Αμάν! 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 Πάψε, Δον Ζουάν, πάψε! Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς οι Δον Ζουάν τα κάναμε θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν πάψε! Έλα, βρε Λενίτσα, σήκωσέ το! Έλα, βρε Λενίτσα, σήκωσέ το! Να. Χριστέ μου, χρειάζομαι ένα καλό ύπνο. Χριστέ μου, αυτή η γαλή είναι πάνω στο κρεβάτι μου. Ελατέρας! Παλία μου! Ελατέρας! Ελατέρας! Λίγο νερό! Λίγο νερό! Όχι ρε γαμώτο! Τι στο λύκωθες εδώ ρε επίκουρε! Ελένη,
Μόνο ο λύκος λείπει από εδώ μέσα. Όλα τα άλλα ζώα έχουν κάνει κατάληψη στην οικία των προγόνων μου. Δεν μου λες, έχουν και πανό. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Σοβαρολογώ, Ελένη. Το σπίτι έχει γεμίσει με μυθολογικά τέρατα. Στο δωμάτιό μου είναι αυτό το ελουροειδές της πατίνας. Στο δωμάτιό σου είναι ένας Κέρβερος. Και στην κουζίνα είναι οι στυμφαλίδες όρνηθες. Α, μη μου πεις, υπαρδάλω, ε. Άρχισε πάλι να κάνει δρομολόγια. Μωρή, δεν σου πανακατσίσει εκεί. Α, θα στο τραβήξω το λυρί. Υπαρδάλω, ακούω. Ελένη, γνωρίζεις τη συμφαλίδα? Ε, βέβαια, τη γνωρίζω από τόση δα. Και δεν σου είπα και τ' άλλο. Λοιπόν, απόψε θα φας το βράδυ ομελέτα από κότα λανιάρα. Ελένη, εσύ τις έφερες σαν λανιάρες εδώ? Και γιατί τις έφερες? Για να γίνετε πολλές. Το κακό στον καιρό, μανιαμούνια. Να σου πω κάτι, εγώ τις έφερα εδώ μέσα γιατί με διακατέχει ένα πνεύμα φιλοζωίας. Εμένα δεν με διακατέχει κανένα τέτοιο πνεύμα. Μη σε ξεγελάει το γεγονός ότι τόσο καιρό συγκατοικώ με ένα ζώο. Αϊ, πνίξου ρε κόπανε. Λοιπόν, τα ζωάκια θα μείνουν εδώ. Γελιές, Ελένη. Αυτή τη στιγμή θα πάρω τον πόγια να έρθει να τα μαζέψει. Ωραία, και εγώ θα πάρω τη φιλοζωική και θα σε κράξουν και δημόσια. Επίκουρος καθηγητής, μισή τα ζώα. Όχι, δεν τα μισώ. Τα αισθάνομαι. Πώς αισθάνομαι για σένα ένα πράγμα. Αυτό. Μάλιστα, κύριε Φουντουκιώτη. Τελειώνω το σύγγραμμά μου στον Ούπο. Βρίσκομαι σε καλή κότα. Ρώτα. Α! Η Παρδάλο μου κουτσούλησε το σύγγραμμα. Φύγε από εδώ πέρα, μωρή. Θα σας πάρω σε λίγο, κύριε Φουντουκιώτη. Με συγχωρείτε. Ελένη! Ελένη! Βεμπρός! Ελένη! Ποιος είναι? Μάρθες είσαι? Πώς να μην καρίσω, αγαπητέ μου, αφού η Παρδάλο μου κουτσούλησε το σύγγραμμα. Είπαμε γράφω για το αποχετευτικό στο Βυζάντιο, αλλά όχι να μας σχέσει και μια κότα. Με συγχωρείς, αγαπητέ. Λέω πράγματα που δεν αρμόζω σε ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου, αλλά έχω αναστατωθεί πάρα πολύ, Μάρθο, με αυτή την ιστορία με τα ζώα εδώ μέσα. Αλλά θα μαζέψω εγώ και την Παρδάλο και την Ελένη και όλες τις κότες που κυκλοφορούν εδώ μέσα και θα τις κάνω κοτόσωπα. Τέλος πάντων, το απόγευμα θα έρθει η Δεσποινής Ματίνα να πάρει τη Γαλή. Θα της φορτώσουμε και το σκυλάκι της κυρίας Σιρός. Και είπε η Ελένη ότι θα περιφράξει ένα κομμάτι του κήπου για τις κότες. Και μου υποσχέθηκε ότι άλλο ζώο δεν θα ξαναμπεί εδώ μέσα. Μου το υποσχέθηκε, Μάρθο. Σε ποιον το υποσχέθηκες, Ελένη μου? Στον ακατανόμαστο. Δεν σου έχω πει ότι συγκατοικώ με έναν απίστευτο? Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τότε που το συνεργείο άρχισε να βάφει το σπίτι, ο Τσέχοφ παρουσίασε αλλεργίες υπογές. Τι να κάνω, να αφήσω το σπίτι μισοβαμένο? Όχι, βρε αδερφέ, μην τα αφήσεις και μισοβαμένο, αλλά να το πας σε μια πανσιόν σκύλων. Εγώ με αυτή τη φάμπρικα τελείωσα. Με σένα θα περάσει καλύτερα το ζωάκι μου. Εξάλλου μου μοιάζει. Έχει αδυναμίες στις όμορφες γυναίκες. Αχ, πώς τα λες, βρε Γιάννη μου. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Τώρα που λείπει και η Πέγγι και δεν θα μας διακόπτει, ξέρεις, σήμερα έχει ρεπό. Ρεπό έχει. Ταλέντο έχει. Τι να σου πω, σε μια παράσταση την είδα που έλεγε η κυρία τον καφέ σας. Το κυρία μια χαρά το είπε. Ο καφές ήταν λίγο μέτριος. Επίσης ο Τσέχοφ τρελαίνεται για γυναίκες με χιούμορ. Όπως και εγώ. Μα βρήκε ο Τσέχοφ να έχει την αλλεργία στις μποχές. Χάθηκε να την έχεις εσύ. Εσύ πιο εύκολα θα έμενε στο σπίτι μου. Να μείνω λίγο δύσκολο. Αλλά θα έρχομαι κάθε μέρα να τον βλέπω. Ε, τότε να το φέρεις καλέ το σκυλί, να το φέρεις και αύριο κιόλας. Είναι δυνατόν να αφήσουμε να πάθει τίποτα το σκυλί έτσι από την αλλεργία? Ελένη, αν συνεχίσει να στρογγυλοκάθεσαι, οφείλω να σε πληροφορήσω ότι ένας φίλος μου έχει στο σπίτι του κροταλίες. Τρεις μέρες έχω να σε δω. Δηλαδή δεν μπορούσα να ξεκλέψεις δύο ώρες να δεις το πεγκουλίνι σου? Κόλαση, αγάπη μου, κόλαση. Είχαμε κάτι προβλήματα στο εργοστάσιο και αν δεν τρέξει ο Μάρθος, ποιος θα τρέξει? Ο Τεμπέλαρος ο πατέρας μου. Με αγαπάς? Σε λατρεύω, Πέγγι μου, μοναδική μου αγάπη. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Μάνθο, τι λέει το πουλί? Πουλάκι είναι και ας χελαϊδάει. Πουλάκι είναι και ας λέει, σαν πως καταλαβαίνει τι λέει. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, αλλά λέει αυτά που ακούει. Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Δον Ζουάν, κόφτο. Δον Ζουάν, το λες το πουλί? Όχι εγώ. Δικό μου είναι. Είναι του Κωνσταντίνου. Δεν ξέρεις ότι τον φιλοξενούσα εδώ πέρα? Ναι, βέβαια. Και από ποιον άκουσε όλες αυτές τις φιώνες και τις λίλες, βρε, Πέγγι μου? Από το Βυζαντινό τέτοιο. Άμα ακούει το πουλάκι τι σου κάνω, Λίλα μου, από τον Κρυφοπηδίκουλα τι σου κάνω, Λίλα μου, θα πει. Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Αχ, δεν το αντέχω άλλο αυτό το βρωμοπούλι. Ούτε το Βυζαντινό τέτοιο μπορώ. Γιατί πού θα πάει, ρε Μάρθο, πού θα πάει? Κάποια μέρα θα σε παρασύρει και σένα. Ρε Πέγγι. Πού πας με το πουλί, Πέγγι? Θέλετε ατάλλαντη θεατρίνα και με διακόπτετε ενώ εργασίας, συγγράφω μέσα. Εδώ συγγράφετε, αλλού πηγαίνετε και ξεμπουρδελεύεστε. Ξεμπουρδε... τι,
Τι συμβαίνει, Δεσποινής? Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας. Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής? Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου. Ιησούς Χριστός, Νικά. Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά. Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Ορίστε, καληνύχτα. 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 Οι Βυζαντινοί έτρωγαν ορτίκια με μέλι. Εγώ να δοκιμάσω μάινα με μέλι. 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 Ωραία γυναίκα με είπε. Με χιούμορ με είπε. Με έντονο αισθησιασμό με είπε. Του κερατά δεν θα μου κάτσει. Αυτή τη φορά θα μου κάτσει. Και τι ράτσι είναι το σκυλάκι του? Παναγιά μου! Αρκούδα! Όχι, έτσι έχω είναι. Αυτό είναι το συμπαθητικό σκυλάκι που μου είπες να φιλοξενήσω. Ναι, δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Χαριτωμένο είναι, σκυλάκι δεν είναι. Άμα έχει πρόβλημα η Ελένη, να το φιλοξενήσω εγώ. Ελένη, δεν με σύστησες? Βεβαίως, να σας συστήσω. Η Ματίνα, ο Τσέχοφ. Όχι, με τον κύριο. Ματίνα Ματαρινάκη. Χαίρομαι, χαίρομαι. Γιάννης Μαυρέας. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Σόκαρε το κοινό, εμένα με ξεχνάει. Θα σ' άρεσε η Αντακάμπια. Πάρα πολύ. Ειδικά εκεί που δίνονταν και κολοκτυπιώτησαν οι ειδοποιοί, εγώ το πιάσα το μήνυμα. Αντακάμπια, καλέ, το έχω δει και εγώ αυτό το έργο, μικρή, στο εθνικό. Αυτό δεν είναι. Ω, καλέ! Αυτό δεν είναι εποχής. Όλοι ήταν ντυμένοι ως εδώ, προς το σαγόνι. Ναι, αλλά εγώ έκανα μια αντισυμβατική παράσταση. Ήθελα κάποια στιγμή ήρωες να πετάξουν το πρόβλημα από πάνω τους και να δείξουν την ψυχή τους γυμνή στο κοινό. Μα αυτό που έβλεπε το κοινό, Γιάννη μου, δεν ήταν η ψυχή τους. Αυτό ήταν η χαρά του Μπανίστερτζή. Καλέ, τι σκυλί είναι αυτό? Αμάν, καλέ, μη. Αγαργαλάει. Αχ, βρε Ελένη μου, δεν είσαι καθόλου διανοούμενη. Εγώ την είδα αυτή την απογύμνωση της ψυχής και αναρρίγησε η ψυχή μου. Μίλα μου, Γιάννη μου, για το καινούριο σου έργο. Μίλα μου, μίλα μου. Δεν μου λες, Ματίνα, μήπως έφευγες? Όχι, άφησε την. Μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή με το διψασμένο κοινό. Γιατί εγώ δεν είμαι διψασμένο? Αφιδατωμένο είμαι εγώ, Γιάννη μου. Έλα καλέ, έλα εδώ να μου μιλήσεις για το καινούριο σου το έργο. Ματίνα, έχεις δουλειά? Όχι, δεν έχω. Όχι, έχεις. Λοιπόν, Ελένη μου, θα τον κρατήσεις τον Τσέχοφ? Ναι, να τον κρατήσω εγώ τον Τσέχοφ, τον κατακουζινό. Ποιος κρατάει άμα δει αυτό το μαμούθ? Παναγιά μου, βγάζεις άλλια συνέχεια. Μην το βλέπεις έτσι, μεγαλώσω μου. Είναι πολύ τρυφερό σκυλάκι. Έχω φέρει και τις κονσέρβες του. Θα έρχομαι κάθε μέρα να τον βλέπω. Αυτές είναι για σήμερα. Αυτές? Σε λίγο πρέπει να φάει. Α, να αρκώσεστε μετά τις 4 που σχολάω να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Ματίνα, δεν σε έχεις δει τις κοινοδοντές που αρχίνουν και μεγαλώνουνε? Σε φόχο χωνιά μου. Εγώ πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού στο θέατρο με τον ενδυματολόγο. Πού θα πας, καλέ, τι το χρειάζεσαι τον ενδυματολόγο? Έτσι κι αλλιώς, καλέ, αυτό το σκυλί είναι ανώμαλο. Τι δει, γυμνούς θα τους βγάλεις πάλι τους ανθρώπους? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή τη φορά σκέφτομαι να τους γουδίσω. Αλλά θα βάλω τον ενδυματολόγο να ζωγραφίσει πάνω στο γυμνό της κορμί. Α, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη μου. Γεια σου, Τσέχοφ. Γεια σου, ωραία μου. Θα σε περιμένω. Κάρβουνο αναμένο. Εμένα δεν με χαιρέτησε. Γιατί δεν με χαιρέτησε? Εγώ δηλαδή δεν υπάρχω. Υπάρχεις, ρε Ματίνα, υπάρχεις για να μου κάνεις μαύρη τη ζωή. Αφού μωρή το βλέπεις το σιρόπι, πάει να δέσει με το σκύλο μέσα στη μέση και πάει να δέσει. Γιατί μωρή μπαστακώθηκες εδώ? Ενθουσιάστηκα που είδα ένα σκηνοθέτη από κοντά, βρε Ελένη μου. Από μικρή είχα μανία με το θέαμα, ειδικά ό,τι είχε σχέση με τους τοπιούς. Κατάλαβα, είσαι τελείως νούμερο. Έλα ρε, έλα γουρούνι, πάμε μέσα. Α, να σε ταΐσω. Έλα ρε, έτσι, από εδώ, από εδώ. Έλα ρε, μας φάει και εμάς μαζί. Έλα, αμάν, αμάν. Ματίνα, άνοιξε μωρή, τι κοιτάς, άνοιξε. Να σου πω, Μπετόβεν, Μπετόβεν, έχω κάτι δουλειά στο κέντρο, θα με κατεβάσεις? Γεια σας, είσαι στη Ελένη Βλαχάκη? Α, δεν το πιστεύω, είστε η Τζόι Σεβίδη. Ελένη, το σπίτι σου έχει γίνει άντρο καλλιτεχνών, Ελένη. Τι σκούζεις, μωρή Ματίνα, τι τρέχει? Η Τζόι Σεβίδη, ζωντανή. Συνήθως ζωντανή κυκλοφορώ, η πεδαμένη. Μα καλά, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εσένα σε πάω πάρα πολύ. Έλα μέσα, καλέ. Έλα, φέρε και το σκύλο. Να σου πω, ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Μαυρέας, μου είπε ότι φιλοξενεί ζωάκια. Και επειδή έχω κάτι γυρίσματα εκτός Αθηνών, σου φέρε πως φιλοξενήσει και τον Ξυξάκο. Τι γυρίσματα? Πάλι κωμωδία, θα κάνετε στροφή. Ποιο ήταν το ρώσιμο της καριέρας σας? Δημοσιογράφος είσαι? Όχι, θαυμάστρια. Έχω δει όλες τις επαναλήψεις των μεν και των δεν. Το έχουν παίξει δεκάδες φορές. Ναι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Να σου πω, μην τις δίνεις άλλο σημασία. Δεν μου λες, θα παίξει αυτό το καινούργιο του Μαυρέα? Α, παπα, είμαι εγώ να κάνω πρωτοπορίες, να με δεις τα καλά καθόμενα η μανούλα μου στη σκηνή με μια παπαρούνα ζωγραφισμένη στα οπίστια.
Άσε καλύτερα. Σας θυμάμαι από πολύ μικρή. Πρέπει να πήγαινα δημοτικό όταν παίζετε τα πρώτα σύριαλ. Μωρή! Μωρή! Και σας είδα και σε μια φωτογραφία με το δεσμό σας και σιγά μην δεν είχατε εσείς δεσμό. Εσείς οι θεατρίνες τους τουμπάρετε τους άντρες και δεν είστε και καμιά όμορφη, αλλά τον έχετε τον τρόπο σας. Καλή αυτή, γιατί την έχετε, αμολύτη. Βάλτε την γρήγορα στο κλουβί της. Μην της δίνεις πολύ σημασία, είναι λίγο γκαγκά. Α, καταφώνει, είπα γκαγκά. Ελένη, γιατί είναι η πόρτα ορθά ανοιχτή? Α, και όπως πάντα συνωστισμός. Η απεσία συγκάτοικος, η απίθμενη βλακεία γειτονοπούλα και η κυρία με το σκύλο. Δεν τη γνωρίσατε! Είναι η Τζόκιν Ρεβίθι! Τζόκιν Ρεβίθι, όπερ με θεμελευόμενο νεστή. Το Ρεβίθι που τρέχει. Τι λες, μωρή, κατά κουζίνα. Η Τζόκιν Ρεβίθι είναι γνωστή ηθοποιός. Όταν λέμε γνωστή, η Κατίνα Παξινού δεν είναι. Η Άννα Συνοδεινού δεν είναι. Επίσης ούτε ο Εμίλιος Βεάκης. Ασφαλώς θα είστε από τους ηθοποιούς που παίζουν αυτά τα ανόητα σύριαλς που υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κοινού. Δεν θα σας πω χάρηκα, θα σας πω τι θέλει αυτός ο σκύλος στην οικία μου. Εγώ δεν ξέρω για την οικία σας, εγώ ξέρω ότι η κυρία Βλαχάκη φιλοξενεί ζώα και γι' αυτό έφερα το σκύλο. Ελένη! Ναι, ξέρεις Κωνσταντίνε, δεν πρόλαβα να εξηγήσω στην Τζόις ότι εγώ εκείνα τα ζωάκια τα είχα φιλοξενήσει τελείως ευκαιριακά. Πράγμα το οποίο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ, οπότε κυρία μου δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείτε να πάρετε τον κίνα σας και τα τσιμπούρια του και να πηγαίνετε. Παπα, τέτοιο στριμμένο άνθρωπο μία φορά έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Το Διονύστο Δάγκα, το δικηγόρο, γνωστό και ως σουπιά του Αρίου Πάγου. Καλά, αυτό δεν το λένε Δάγκα, αλλά Δαγκώνει χειρότερα και από το σκύλο σου. Σίγουρα. Γεια σου, Ρατζόνι. Γεια σου, Ελενάκη μου. Άσε, θα τη συνοδεύσω εγώ. Θέλω να δουν όλοι στη γειτονιά του, σας γνωρίζω. Ελένη, αυτό το τελευταίο σκυλί μετάραξε πάρα πολύ. Απαιτώ να τηρήσεις τη συμφωνία μας. Δεν θέλω να ξαναδώσω αυτό το σπίτι. Ούτε σκύλο, ούτε γάτα. Αρκούδα. Αρκούδα. Το καρσονίστικο χιούμορ. Αρκούδα. Σα! Μαμά! Αρκούδα! Όχι, μην το βλέπεις έτσι. Κατά βάθος είναι πεκινουά με ορμόνες. Δεν το πιστεύω. Κωνσταντίνε, θέλεις, δεν θέλεις να το πιστέψεις. Αυτό το σκυλί θα το κρατήσουμε εδώ. Γιατί θα το κρατήσουμε εδώ? Από πού και ως που θα το κρατήσουμε εδώ? Γιατί μπορεί να είναι η σχέση της ζωής μου. Τι λες, απελπισμένη γυναίκα? Σχέση της ζωής σου αυτό το μαλλιαρό κτίνος? Τι λες, μωρέ, ηλίθιε. Σιγά με ζήτησε και σε γάμο. Σχέση της ζωής μου μπορεί να είναι το αφεντικό του. Ελένη, δεν μπορεί να κάνεις πάντα του κεφαλιού σου. Σου απαγορεύω. Τσεχόφ, μας απαγορεύει. Όρμα του ρε, δείξ' του τη ζωντάρα σου. Όχι, Ελένη, σε παρακαλώ, αφού ξέρεις τι φοβάμαι. Ελένη, το σκυλί σηκώνεται. Σηκώθηκε να με φιλήσει, βρε ηλίθιο. Αγάπη μου εσύ, τσεχοφάρα μου. Κωνσταντίνο, το υπόσχομαι, δεν πρόκειται να σε πλησιάσει. Όλη μέρα μαζί μου θα είναι. Τσεχόφ. Ναι. Κοιμήσου, γλυκέ μου, Τσεχόφ. Κοιμήσου. Τσεχόφ. Αμάν. Ρε Τσεχόφ, πού είσαι ρε? Ρε, σκύλε, πού είσαι, μωρή αρκούδα? Μη κουνιέσαι, γιατί μπορεί να σε φάει. Και τι να κάνω? Ξέρεις κάτι, θα του ψιθυρίσεις τ' αυτή ένα ωραιότατο παραμυθάκι. Άντε καληνύχτα και σκουπίσου, γιατί τρέχουν τα σάλια του. Μια φορά και ένα καιρό, επί βουλγαροκτώνου, ήταν ένα σκυλάκι. Καλέ, μεγάλο καψόνι σου λέω. Κοιμήθηκε όλη τη νύχτα αγκαλιά με τον Τσέχοφ, ε. Μάτι δεν έκλεισε. Άσε που μου φαίνεται ότι και ο Τσέχοφ το συμπάθησε. Δεν μου λες. Αληθεύει αυτό που λένε ότι τα σκυλιά έχουν ένστικτο? Βέβαια. Κατά τα άλλα, κάθεσαι ήσυχος. Μωρέ, ήσυχος κάθεται, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω στον κήπο. Γιατί τα έχει πάρει με τις σκότες. Καλά, αυτή την Παρδάλο την έχει βάλει πολύ στο μάτι. Του τη δίνουν τα πουλερικά. Να σου πω, και τώρα έχεις μεγάλο πρόβλημα με το συγκατοικό σου. Μωρέ, με το συγκατοικό μου έχω έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Αλλά άστον αυτόν τον κρύο, ας μιλήσουμε για κάτι ζεστό. Καυτό. Α, κάηκα. Ελένη, έχεις πολύ εκφραστικά μάτια. Αλήθεια, Γιάννη μου. Και πολύ εκφραστικό στόμα. Αλήθεια, Γιάννη μου. Νομίζω όμως ότι έχεις ένα πρόβλημα με τα αυτιά σου. Το κουδούνι δεν τα ακούς. Τα ακούω, αλλά κάνω πως δεν τα ακούω. Γιατί άμα είναι η Ματίνα, θα ανοίξω αυτό το εκφραστικό στόμα και θα βγει από μέσα ο αχόρταγος. Τι περνάω για αυτό το Τσέχοφ.
Παρακαλώ. Τι παρακαλείς, καλέ, η Πέγγι είμαι. Η Πέγγι. Και γιατί μου έβαλε τη χλωρίνη το μαλλί και ανέβηκες και τρία πατώματα. Τι να κάνω, αγάπη μου. Έβαλα την ξανθιά, την καούκα και την τακούνα για να πάρω το ρόλο. Το δρόμο να πάρεις. Το δρόμο, γιατί εμείς είμαστε τώρα σε καλό δρόμο. Σε παρακαλώ πολύ, Ελένη, γιατί είμαι έξαλλη μαζί σου. Έμαθα σήμερα από τη Ματίνα ότι κάθε μεσημέρι ο Γιάννης είναι εδώ. Γιατί δεν μου το πες? Για να μας κολλήσεις, που μας κόλλησες δηλαδή. Καλά, δεν τρέπεσαι. Φίλησε εσύ που για να χτυπήσεις τον κόμενο δεν με αφήνεις να χτυπήσω το ρόλο. Γιατί εσύ, μωρή, φιλήσε που με ξεφωνίζεις έτσι. Ξέρεις, Γιάννη μου, όταν η Πέγγι λέει να χτυπήσω ένα κόμενο, εννοεί. Εννοώ ότι από τη λύσα της δεν με αφήνει να ξεδιπλώσω το τεράστιό μου ταλέντο. Λοιπόν, Γιάννη, πάθε τώρα την πλάκα σου. Ελένη, βοήθα με να παίξω το κομμάτι. Θα κάνεις την κυρία Θοδώρα την παραδουλεύτρα. Σιγά μην κάνω εγώ παραδουλεύτρα. Να ξεδιπλωθείς μόνη σου. Δεν με ξέρεις εμένα καλά, κυρία Θοδώρα. Ούτε να με φιλήσουν δεν τους αφήνω. Έτσι τους περνάω με τις απιστίες μου. Άγια βάσανο, ναι. Είναι και είναι. Να ξέρεις πόσες φορές έχω συγχαθεί την ίδια μου τη ζωή. Εσείς να ξέρατε πόσες φορές έχω συγχαθεί την ίδια μου τη ζωή. Από τότε που είναι πλάκιν μετά τη αδιανοή του γκαρσόνος. Εσύ ποια είσαι, παιδί μου? Η ταλαντούχα. Α, Ελένη, μάζεψε όλους τους ταλαντούχους και δρόμο. Άρα Γιάννη, πότε θα τελειώσει να βάβετε αυτό το σπίτι, να πάμε επιτέλους εκεί να ησυχάσουμε? Ελένη μου, πριν την ερωτική μου ζωή προέχει τέχνη. Και σήμερα είμαι πράγματι πολύ ευτυχισμένος. Επιτέλους, βρήκα την καλλιόπη των ονείρων μου. Δεν το πιστεύω, Γιάννη μου. Γιάννη, με έχει συγκινήσει τώρα, δεν το πιστεύω. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ το μαντήλι σου. Δεν εννοώ εσένα, τον κύριο εννοώ. Τι! Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Αν έχετε το θάρρος, μπορούμε μαζί να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά της τέχνης. Πήγαινε από εδώ. Ο πειρασμός μας θα είναι μια πανύψηλη, στεγνή, στραβή, μακριμούρα. Πέγγι, δώσ' μου την περούκα. Καλά, είσαι τόσο βλαμμένος. Έλα, μωρή Πέγγι, που το πήρες και κατάκαρδα. Για να θέλει τώρα για πρωταγωνίστρια τον κατακουζινό, καταλαβαίνεις τι παράσταση θα κάνει. Να σου πω, σε κλείνω. Πρέπει να πάω να βρω μια κότα. Αν δεν στάπα, έχασα καλέ την Μπαρδάλο. Ελπίζω να μην την έφαγε ο Τσέχοφ. Όχι, σε κλείνω, έλα, χτυπάει κατά κουζίνα. Άντε, γεια. Μπορώ! Έμπαινε, Γιούτσο! Δεσποινής Βλαχάρα, συγγνώμη, Δεσποινής Βλαχάκη, αυτός ο Ντοστογεύσκη πια. Τσέχοφ, παρακαλώ. Τσέχοφ, παρακαλείς. Λοιπόν, άκουσε, Ελένη, σε λίγο περιμένω επίσκεψη του εκδότη μου. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την οικία μου. Την οικία σου. Μου. Και θέλω να αποκομίσει την αρίστη των εντυπώσεων. Και λοιπόν, πώς θα αποκομίσει την αρίστη των εντυπώσεων, όταν αφενός κυκλοφορείς εσύ εδώ μέσα και αφετέρου αυτό το θηρίο της αποκαλύψεως. Τι είπες, ρε? Είπες αυτό το σκυλί τέρας αποκαλύψεως? Όχι, κοίταξε το. Τι είναι, ρε, αυτό? Αυτό το σκυλί είναι ένα αγγελούδι. Ένα μπιμπελό με σάλια. Ανέστητη. Δεν μπορείς να καταλάβεις, τέλος πάντων, πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση με τον εκδότη μου. Αλλά βέβαια, εσύ έχεις το μυαλό σου στον τρελό σκηνοθέτη σου. Ναι, χαίστηκα για τον τρελό σκηνοθέτη. Αύριο που θα τελειώσει το βάψιμο του σπιτιού του, να έρθει κιόλας να πάρει και αυτό το γουρούνι, να ησυχάσω, μην το ξαναδώ στα μάτια μου. Αγουρούνι τώρα. Πριν μπιμπελό, τώρα γουρούνι. Το θέμα είναι ότι θα το πάρει αύριο. Σήμερα τι κάνουμε, Λέλη, σήμερα τι κάνουμε. Μπορείς τέλος πάντων να δέσεις αυτό το μπιμπελογούρνο. Να το κρατήσω δεμένο αυτό το σκυλί, το ζωντανό, να το βασανίσω εγώ. Αποκλείεται. Το πολύ πολύ να το έχω μαζί μου. Εντάξει, μωρέ, μη φοβάσαι. Αυτό το μη φοβάσαι φοβάμαι, Ελένη. Επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, δεν μπορώ να πω, κύριε κατακουζινέ μου, ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο θα γίνει και best seller. Κοιτάξτε, κύριε Φουτουκιώτη, δεν νομίζω ότι απευθύνεται μόνο στον επιστημονικό κόσμο. Προσπάθησα να είναι εύληπτο στο μέσο αναγνώστη, ούτως ώστε να είναι μια ευχάριστη συντροφιά το καλοκαίρι στην παραλία. Τέλος πάντων, χάρη της φιλίας μου με τον Βασίλη Φουστάνο, τον πατέρα του φίλου σας, θα το ξανασκεφτώ το θέμα. Εδώ τι έχουμε? Όχι, μην το συσκευάσετε αυτό! Ένα πουλάκι! Εγώ έχω παπαγαλάκια, ξέρετε. Τι σου κάνω, Λίλα μου! Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουτουκιώτη! Μη ζητάτε συγγνώμη, κύριε κατακουζινέ μου. Αυτά ό,τι ακούνε λένε. Και αφού αποδεικνύεται ότι είστε γκομενιάρης... Σας παρακαλώ! Γράψτε για τυποτόρια στο Βυζάντιο, μπας και κάνουμε πωλήσεις. Μα όχι, με παρεξηγήσατε, κύριε Φουτουκιώτη. Δεν σας παρεξήγησα καθόλου. Μπορώ να ρίξω μια ματιά στη βιβλιοθήκη, γιατί ξέρω ότι έχετε σπάνιες εκδόσεις. Βεβαίως. Επίκουρε, μαλάκα! Αυτά του τα μαθεί η Ελένη! Κολοπούλη! Αυτό είναι από τις αρχές του αιώνα, ε! Μάλιστα. Αυτή είναι μια σπάνια σειρά του Μεσοπολέμου. Αυτό είναι... Α, και αυτό εδώ πέρα... είναι μια κότα! Χριστός και Παναγία! Η κότα! Εγώ! Μπήκα, λέ! Σταμάτα! Αμάν! Του μίλησε πουλερικό! Του τέρας! Αλέ! Α,
Μαζεύτε την κότα! Όχι τίποτα! Όχι τίποτα! Όχι τίποτα! Παναγιά μου! Παναγιά μου! Γεια σας! Τι κάνετε? Εσείς θα είστε εκδότης, ε? Τι θα φαντάζεστε για μας τώρα? Τα καλύτερα! Είστε φιλόζωοι και σε αυτό ταιριάζουμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, άρχισα να βλέπω το σύγγραμμά σου με άλλο μάτι. Μα ναι, είμαστε πολύ φιλόζωοι. Πολύ φιλόζωοι είμαστε. Αφού να σκεφτείτε, έχουμε κάνει την οικία μας ξενοδοχείο ζώων. Έχουμε. Έχουμε, Ελένη, δεν έχουμε. Ό,τι πείτε, προφέσορα. Τι έλα, ναι, καλά. Όλοι στο σπίτι, καλά. Καλά το τι σας πάει κότα δεν λέγεται. Μα αυτά που μου είπατε είναι θαυμάσια. Αύριο φεύγω επαγγελματικό ταξίδι και δεν θέλω να αφήσω το Μένιο μόνο του στον κήπο. Το Μένιο. Το Μένιο, Ελένη. Το Μένιο. Τελικά κατά κουζίνα είσαι, κουφαλίτσα. Ελένη, εκφράζεσαι απρεπώς. Καθόλου, εκφράζομαι κυριολεκτικώς. Μετά άλλα τα ζωάκια λύσαξες. Τώρα που είναι να γλύψεις τον εκδότη σου, δέχεσαι να φιλοξενήσουμε το σκύλο του και τζάμπα. Πάψε, Ελένη, αυτός θα είναι. Κοίταξε, θα σε πληρώσω. Γιατί φυσικά εσύ θα ασχοληθείς με το σκύλο. Εγώ ξέρεις, με τους σκήνες έχω πρόβλημα. Ναι, γιατί με τους ανθρώπους δεν έχεις. Γεια σας! Γεια σας! Καλό στο φίλτα το εκδότη μου! Τι κάνετε, πώς είστε, καλά όλοι στην οικογένεια μου, καλά. Πού είναι ο σκύλος σας? Μα δεν έχω σκύλο. Δεν έχετε σκύλο? Και τι έχετε τότε? Το Μένιο. Μισό λεπτό. Έλα, Μένιο μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Να, ο Μένιος! Ελένη, μας έφερε! Ένα συγγενή σου, Κωνσταντίνε.